Ο Άρνολντ Τόινμπι περιέγραψε μια χαρακτηριστική περίπτωση συστηματικού εκτοπισμού των Ελλήνων. Τα τουρκικά αντίπεινα εις βάρος των Ελλήνων της Δυτικής Ανατολίας γενικεύτηκαν την άνοιξη του 1914. Ολόκληρες ελληνικές κοινότητες εκδιώχθηκαν μέσω τρομοκρατικών επιχειρήσεων από τις περιοχές που διέμεναν. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, τα σπίτια τους, τα κτήματά τους και συχνά η κινητή περιουσία τους κατάσχονταν, ενώ πολλοί εξ αυτών σφαγιάζονταν. Ένα πρωί, την άνοιξη του 1914, οι τοπικές Οθωμανικές αρχές πληροφόρησαν τους Έλληνες της Περγάμου ότι αν επέλεγαν να περάσουν τη νύχτα στην πόλη, τότε εκείνες δεν θα ήταν σε θέση να εγγυηθούν την ασφάλειά τους. Οι κάτοικοι μάζεψαν όσα από τα υπάρχοντά τους μπορούσαν να κουβαλήσουν και προτού νυχτώσει κατηφόρησαν στη σκάλα του Βικελίου, βρήκαν όποιο διαθέσιμο μέσο μεταφοράς μπορούσαν, διαπεραιώθηκαν στη Μυτιλίνη και παρέμειναν εκεί 6 χρόνια.